Λοιπόν, σήμερα, 22/11/2023, η ομάδα Πόθος, εδώ στη Σχολή Αγάπης Εαυτού, του Ερωτόκρητου Κοιμιονίδη, κάθε Τετάρτη μαζευόμαστε από τις 6 μέχρι τις 7 και 4 περίπου και μισή. Σήμερα είχαμε τάξει σε κάποιους φίλους ότι θα μιλήσουμε για μία πρακτική ιατρική που ήρθε μέσα στους αιώνες και την κρατήσανε οι προπαππούδες μας και τη φέρανε σε εμάς οι παππούδες μας, τις μεντούζες. Να ξέρετε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια η μόνη χώρα που είχε κρατήσει τις μεντούζες μετά από κάθε χειρουργείο ήταν η τότε Σοβιετική Ένωση, τώρα δεν ξέρω αν το έχει κρατήσει ακόμα, που είχε πάει ένα σπιό που έκανε μια μεγάλη εγκάμβαση και όταν ας πούμε συνήλθε διαπίστωσε ότι ήταν κάτω από μεντούζες και του λέει τι μου κάνετε, χειρουργείο μου κάνατε, τι έγινε, δηλαδή αποσυντονίστηκε. Λοιπόν, και το θεωρούσαν ότι έτσι θα τραβήξει το κρύωμα και τα... Οι παλιοί, οι παππούδες μας λέγανε ότι ο άνθρωπος όταν αρρωσταίνει πάει το αίμα να πολεμήσει, αλλά πρέπει από το αίμα να φύγει αυτό το σκοτωμένο αίμα που έχει πολεμήσει, έχει πεθάνει και κυκλοφορεί μέσα του. Πρέπει να βγει. Και ο τρόπος για να βγει ήταν ένας. Από την βαθιά αρχαιότητα, οι βεντούζες. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνονται, πίσω, φαίνονται. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα τις δείξουμε από εδώ ή από εκεί. Θα δείξω τώρα εδώ, μάλλον έτσι, κάνοντας το ανάποδο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε από ένα ντοκιμαντέρ του YouTube που λέγεται Αρχαιολογία Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα, 1985 είναι γυρισμένο, δείχνει από τη μία πλευρά τον ιατρό και από την άλλη πλευρά το μαθητευόμενο και ακριβώς πάνω τους δείχνει ότι στον τοίχο είναι κρεμασμένες δύο βεντούζες. Αυτές οι δύο βεντούζες συνήθως ήταν χάλκινες. Υπήρχαν και κεραμικές που ήταν ψημένες, και γυάλινες από την αρχαιότητα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πώς γίνεται η εφαρμογή. Αυτό που είχαν παρατηρήσει στην αρχαιότητα ήταν ότι όταν υπάρχει ένα σκεύος, ας πούμε, σαν και αυτό εδώ και βάλουμε μια φωτιά μέσα και κάψουμε το οξυγόνο που έχει χωρίς να το ανοίξουμε, χωρίς να το γυρίσουμε, το διοξίδιο είναι ανωδικό, δεν βγαίνει. Αν αυτό το βάλουμε κάπου στην πλάτη, στην κοιλιά, αυτό ρουφάει το σώμα, γίνεται βεντούζα. Με αυτή λοιπόν την σκέψη εφαρμόσανε τις βεντούζες και μέχρι σήμερα έχονται οι βεντούζες που είναι αυτές εδώ σε διάφορα σχέδια που αυτό που έχουν ας πούμε είναι ότι εδώ μπροστά το χείλος αυτό είναι χοντρό, δεν είναι λεπτό, ώστε να μην μπαίνει στο δέρμα, να μην χώνεται ή να μην σπάει. Έχει μία μικρή εσοχή και πίσω έχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Εφόσον λοιπόν βάλουμε, όπως θα δούμε στην πράξη, εφόσον βάλουμε λοιπόν σε κάποιο μέταλλο, παλιά βάζαμε ένα πυρούνι, που πάνω στο πυρούνι βάζανε το μπαμπάκι, το δέναν με ένα τσιγκεδάκι ή με οτιδήποτε, το βάζανε στο ενόπνευμα
Ανάβανε λοιπόν αυτή τη φλόγα του ιωπαίματος που είναι μακριά και αυτό που κάναμε ήταν απλώς να βάλουμε τη φλόγα μέσα εδώ, να τη βγάλουμε, χωρίς να γυρίσουν αυτό, δηλαδή με αυτή την ευθεία, να πάρουν να τοποθετήσουν πάνω στο δέρμα. Οπότε μέσα το διοξίδιο ρούφαγε το δέρμα και το τράβαγε μέσα. Εκεί λοιπόν στο σημείο που έχει ρουφήξει η μπεντούζα, αιματώνεται το δέρμα. Αλλά αυτό το αιμάτωμα που κάνει είναι αυτό που λέμε αποσκοτωμένο αίμα, έτσι που βγαίνει στην πλάτη. Και ο οργανισμός βέβαια το απορροφά, φέρνει στην αρχή με νοσηματάκια, μετά τις βεντούρες, μετά ο οργανισμός το παίρνει και το διώχνει, το απορρίπτει δηλαδή από την κυκλοφορία του. Λοιπόν, ενώ φαίνεται τόσο απλό, έχω πει και σε άλλη σε άλλο live ότι ο φίλος μας ο Βαγγέλης, παίρνοντας το μήνυμα ότι η μαμά του καλοκαιριάτικα είναι άρρωστη, του πήκε στο μυαλό η ιδέα από τους παππούδες του ότι γιατί δεν έχεις ρίξει τόσο καιρό βεντούζες στη μητέρα σου. Και πήρε το μηχανάκι, πήγε στο Περιστέρι, στο σπίτι της μητέρας του, της λέει γέννα. Και για πρώτη φορά διαπίστωσε ότι ο τρόπος που κινούσε τα χέρια του ήταν τόσο μαγικός, σαν να το είχε κάνει ας πούμε σε καθημερινή βάση και ένιωσε ότι αυτό αποκλείεται να είναι δικό του. Μάλλον οι παππούδες του είχαν εμπλέκει και λειτουργούσαν σαν τελετάρχες μέσα στο είναι του. Και αφού τέλειωσε, τότε συνειδητοποίησε ότι άλλες φορές θα άναβε, θα έκανε έτσι, θα πήγαινε, δεν θα πιάνε καλά, θα ξανάβαζε. Συνειδητοποίησε δηλαδή ότι ο τρόπος που είχε δουλέψει πριν λίγο ήταν τόσο τέλειος, που δεν ήταν τόσο δικός του. Δηλαδή από κάπου είχε έρθει, σαν τον καθοδηγούμενος, ναι. Σαν να παίρνει τις οδηγίες. Λοιπόν, πράγματι, φαίνεται δύσκολη η εφαρμογή, γιατί έχει να κάνει με τη φωτιά, έχει να κάνει... Και όσοι έχετε δει και το ελληνικό έργο με τον Θανάση Μπέργο που κάνει τις βεντούζες εκεί στο νοικοκυρά του και αρπάζει το τούλι και καίγεται και γίνεται ο χαμός και τα λοιπά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που είναι τόσο από τη μια επίφοβο, γιατί μπορεί να ξέρει το τούλι ας πούμε, να έκαιγε ας πούμε, τη γυναίκα που ήταν από κάτω. Λοιπόν, που σιγά σιγά κι εμείς σαν παιδιά φοβόμασταν το ότι επεμβαίνει η φωτιά, ότι είναι επικίνδυνο, ότι έχει να κάνει ας πούμε, κάτι επεμβατικό. Δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι δηλαδή σαν το ξεμάτι από μακριά, έχει επέμβαση. Πρέπει να μπει καλά η βεντούζα, να μείνει, να σκεπαστεί, μετά να βγουν οι βεντούζες, να γίνει εντριβή. Έτσι υπήρχε μια ολόκληρη οροτελεστία. Δεν ήταν απλώς ρίχνω βεντούζες και ήταν το πώς θα καθαρίσει το σώμα έτσι, με λίγο ενόπνευμα, το πώς θα τον ετοιμάσει τον άλλον, πώς θα έχει πάει μπροστά σου και πόσες θέλεις, 4, 6, 8 βεντούζες, ανάλογα το τι έχει και ο καθένας και 2 δηλαδή να έχεις, γίνεται. Γιατί βγάζεις τη μία, βάζεις την άλλη, βγάζεις την άλλη, δουλεύεις και με τις 2 μας. Συνήθως το πιο προτιμότερο είναι να είναι 4, ώστε όταν βλέπεις ότι μία έχει πιάσει γερά και ρουφάει, να την αφήσει να κάνει τη δουλειά της. Μία που δεν έχει πιάσει και τόσο, να την αλλάξει μέχρι να πιάσει. Και όταν δεις ότι έχουν πιάσει και οι 4 γερά-γερά, τότε σκεπάει στον ασθενή να δουλέψουν και μετά από λίγο τις βγάλεις. Ο τρόπος για να τις βγάλεις, για πρέπει να είχα φέρει μια βεντουζίτσα μικρή, ο τρόπος για να τις βγάλεις είναι το ότι έτσι όπως είναι η επιδερμίδα, πατάμε δίπλα στην βεντούζα και αυτό το κενό που κάνουμε δημιουργεί τον αέρα που και φεύγει μόνο έτσι. Δεν την τραβάμε μπουμ, δεν την τραβάμε μπροστά πάνω, ας πούμε, να κάνει μπαμ.
Βοηθάμε με αυτό το χέρι να ανοίξει, δηλαδή να πάρει αέρα και να μπορέσει να ανοίξει. Θα το δούμε στην πράξη. Την έχω προετοιμάσει ότι θα είναι... Κομπάνι. Λοιπόν... ένα λεπτάκι. Λοιπόν... Δεν ξέρω αν έχει και πιο πέρα αυτό εδώ. Στο Περνοπονεκό, ένας παρβάρινος δίσκος. Επειδή η Σοφία ονομαζόταν τότε η γνώση και η τέχνη του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό έργο είναι μια παράσταση σε επικίνδυνα ιωνική στήλη που απεικονίζει ένα γιατρό με τον νεαρό βοηθό του μέσα στο ιατρείο του. Όπως υποδηλώνουν οι βεντούζες στον τοίχο και στα χέρια του νεαρού. Λοιπόν, το ίδιο υπάρχει μια πολύ ένα μέτρο επί 1,5 περίπου μία προθήκη σαν τραπέζι με τζαμαρία από πάνω που έχει αττικά εργαλεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Στην αίθουσα δίπλα ή μετά τέλος πάντων από τον Αστρολάβο. Και είναι στη γωνία, δεν φαίνεται και τόσο. Δηλαδή κάποιος θα πάει τούτου για να το δει και επειδή είναι κάθετο δεν φαίνεται, δεν έχει οπτική επαφή ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι ένα τραπέζι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλά εργαλεία και χειρουργικά και λαβίδες και σαν να είναι σύγχρονα και υπάρχουν και μεταλλικές όπως είδαμε εδώ μπεντούζες και γυάλινες όπως είναι οι σημερινές, δηλαδή με αυτό εδώ το σχήμα, ίδιες. Λοιπόν, κάποιοι λέγανε τώρα ότι το γυαλί το χρησιμοποιήσαμε για να βλέπουν την ποσότητα του αίματος. Ενώ στη μεταλλική ή στην πύληνη δεν φαινόταν πόσο αίμα έχει βγει, αν έχει βγει κτλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή ξέρει ότι από το δέρμα θα βγει τόσο αίμα, δεν βγαίνει παραπάνω. Δεν είναι φλέβα, δεν είναι αρτηρία να πεις ότι θα βγάλει, να συνεχίσει να βγάζει αίμα. Θα βγάλει την ποσότητα που χρειάζεται να βγάλει ο οργανισμός. Λοιπόν, να κάνουμε τον κύκλο που δεν κάναμε στην αρχή. Για ελάτε λοιπόν. Και να συνδράμουμε στο να φτιάξουμε το κύκλο του ασκητήριου που σιγά σιγά από και από άλλους σε όλη την Ελλάδα να θέλουν να φτιάξουν και εκείνη ασκητήρια και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί όσοι περισσότεροι τόσο καλύτερα και το καλό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι όπως και αυτό το πρώτο φεστιβάλ που θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Νοέμβρη, στο κέντρο πολιτισμού του Δήμου Περιστερίου, που είναι κοντά στο Κεφισό και στην αρχή της Ατλάντου Μακαρίου από Κεφισό. Έτσι όπως μπαίνουμε στο Περιστέρι, στο αριστερό μας χέρι. Ένας πολύ ωραίος χώρος, επιβλητικός και πιστεύω ότι θα είναι υπέροχα, ζεστά, μια ζεστή αγκαλιά, ώστε οι 55 ομιλητές και όλοι εσείς που θα έρθετε να γίνουμε ένα νέο κίνημα. Να ορίσουμε κάτι που θα κάνουμε στο μέλλον. Να βάλουμε στόχο από κοινού.
ώστε την επόμενη χρονιά να έχει υλοποιηθεί ο στόχος και να πάμε για τον επόμενο. Και αυτό που μας λείπει τόσα χρόνια είναι η Ομόνοια. Παρόλο που υπάρχει η Ομόνοια εδώ δίπλα στην πλατεία, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει Ομόνοια. Διαρκώς ο ένας προσπαθεί να του φταίει ο άλλος στο δίπλα. Όταν καταλάβουμε ότι τελικά πρέπει να είμαστε σε συγχώρεση και πρέπει να είμαστε στη θέση του αλλού διαρκώς, τότε θα κατανοήσουμε ότι για κάποιους λόγους και ο άλλος πράττει αυτό που πράττει ή λέει αυτό που λέει. Και τότε θα καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε συνεαυτοί, όλοι είμαστε αδέρφια και αν πάμε ωραίους στόχους, είναι όμορφο τη στιγμή που πραγματοποιούνται οι στόχοι. Όπως θα είναι όμορφο αυτό το φεστιβάλ και το κλείσιμο του Σαββάτου, αλλά και τις Κυριακές, πιστεύω θα μας αποθεώσει, θα μας φτάσει στους ουρανούς, στους γαλαξίες. Γιατί αστρόσκονοι είμαστε και απευθυνόμαστε στα άστρα. Έτσι λοιπόν, οι υπόλοιποι άνθρωποι που είναι από αστρόσκονοι θα έρθουν και του χρόνου δεν μας χωράει ο χώρος, θα θέλουμε στάδιο, έτσι κάνουμε ολυμπιακό στάδιο για να μας χωρέσει. Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και καλή συνδρομή ο καθένας από εμάς, γιατί αν δεν μπούμε στον ίδιο δρόμο, αν δεν συνδράμουμε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε μαζί, όλοι μαζί σφιχτά αγκαλισμένοι, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τα καλά κομμάτια του καθενός και πάνω σε αυτά τα καλά κομμάτια να χτίζουμε και να νιώθουμε ασφάλεια. Λοιπόν, σας κούρασα. Είπα πολλά. Γέννητο Έλληνε. Ο κόσμος υπάρχει, είναι στην καρδιά μας και ο κήπος του αστικιού θα διαμελώσει και άλλο και παντού. Γέννητο Έλληνε. Η ομάδα κόσμος είναι εδώ. Με αγάπη, σεβασμό και γενναιότητα αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Γέννετο, εγένετο, έγινε. Ευχαριστώ, οπότε ξεκινάμε, καθίστε. Αυτό δείχνει και πίσω, ναι. Οπότε να κλείσω και... μουσικούλα στο βάθος. Και όταν θα δείτε εσείς κάτι θα είναι εντυπωσιακό. Είναι ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που μιλάει για τα ξεροπήγα, μιλάει για το τι ρόλο πήραν τα φίδια στην αρχαιότητα και στην διεθνική και όλα αυτά. Και το βρήκα και εγώ τυχαία. Και εφόσον μ' άρεσε, το έβαλα και στον τοίχο μου να απλωθεί. Λοιπόν, ξαναεπανερχόμαστε λοιπόν. Αν θέλετε να κρατήσετε σημειώσεις, μπορείτε να κρατήσετε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για τις ντουζες. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, τα 4 ποτήρια, όπως τα λένε, έτσι. Ενώ δεν είναι και τόσο ποτήρι, παρόλα αυτά τα λέμε ποτήρια. Και θα χρειαστούμε ένα μεταλλικό πυρούνι ή μία λαβίδα
ή κάτι τέλος πάντων που να κρατάει μια τσιγκρίδα, να κρατάει λίγο μπαμπάκι, που το μπαμπάκι αυτό πρέπει να έχει λίγο ενόπνευμα φωτιστικό, ώστε να μπορεί να βάλουμε τη φωτιά, να έχουμε δίπλα μας ένα ποτηράκι με νερό, οπότε ανά πάσα στιγμή συμβεί οτιδήποτε βουτάμε το ποτήρι μέσα στο νερό και σβήνει, είναι για την ασφαλεία μας. Και θέλουμε ένα χώρο, ένα χαλάκι, αν το φέρεις από εκεί. Εγώ σήμερα έφερα πολλά ποτήρια. Έφερα καμία κουσαριά. Νομίζοντας ότι μπορεί κάποιοι να βοηθούσαν και να... ναι, ένα εκεί και ένα δίπλα, ναι. Για να ξεκινήσουμε τα ποτήρια. Όχι. Είμαστε καλυμμένοι. Μαξιλάρι. Όχι, δεν χρειάζεται. Οι βιντεοκάμερες πώς θα έρθουν τώρα από εκεί. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να φαίνεται. Ναι. Ωραία. Οπότε θα δείχνουμε από εδώ και κάτω. Εδώ φαίνεται το κεφάλι. Ναι. Ωραία. Ναι, να κάτσε εδώ στο πλάι. Και μετά, αφού το δείξω, θα πάρετε απόφαση, εγώ θα σας βοηθάω. Τι πες? Τι εμείς? Ελεύθερη πλάτη, ναι. Κάτω το ματί. Ναι, μωρέ, δεν έχει πρόβλημα. Άμα μπορείς όμως να βγάλεις, να ξεκουμπώσεις το... Εκεί, έτσι, να σε βοηθήσω. Λες να το δείχνει. Και θα πρέπει να πάω εγώ από εκεί. Θα το φτιάξω κάνω τη να πάω από εκεί για να φέρνω. Πρώτη φορά κάνεις. Ε? Ναι. Λοιπόν,
αρχίσει να αιματώνεται ο χώρος. Είναι σκοτεινό όμως. Δεν πεινάζει. Τελειώνει η μπαταρία. Μπορεί. Ναι. Έχεις τρόπο να... Βλέπετε πως έχουμε πιάσει. Όταν έχει κρύωμα, όταν έχει, ναι. Που είναι πολύ πιο μικρή,
ανάλογα δηλαδή με το μέγεθος του ενήλικα, στο παιδάκι παίρνουμε για να μπορεί να μπει στην πλατούλα του στα συγκεκριμένα σημεία. Είδατε ότι βάζουμε εδώ, 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 εδώ και πάμε λίγο πιο κάτω από τα νεφρά, δεν βάζουμε πάνω στα νεφρά, πάμε εδώ προς τη μέση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή δεν έχει πιάσει. Φαντάζομαι ότι δεν βάζουμε και στο φυσικό τύπο. Μπροστά κάνουμε ποτέ. Όχι, μπροστά ποτέ δεν βάζουμε. Δεν επιτρέπεται. Μόνο στην πλάτη. Και σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορούμε να βάλουμε σε μπράτσο, σε πόδια εδώ, σε σημεία δηλαδή που υπάρχουν με μεγάλη επιφάνεια. Τραβήξανε περισσότερο. Ναι. Ήταν πιο. Ίσως πιο προετοιμασμένοι. Λοιπόν, τώρα σκεπάζουμε κανονικά τον ασθενή και τον αφήνουμε ώστε να μαζέψει εδώ θερμοκρασία το σώμα και να φέρει περισσότερο αίμα. Στα σημεία που είδατε ότι στο κέντρο έχει κοκκινήσει, εκεί παλιότερα κάνουμε ένα χάραμα με ένα ξηραφάκι και απλώς έβγαινε το αίμα, δηλαδή αντί να συγκεντρώνεται εδώ, ξεχύλιζε. Μικρό, όχι, δεν το κάνανε. Μην φανταστείτε πέρα για πέρα, ένα χάραγμα μικρό. Πόση ώρα πριν για το ασθενή. Κοίταξε, συνήθως ανάλογα τώρα τον ασθενή, ανάλογα το κρύωμα που έχει κτλ. Γιατί αν κάποιος έχει πυρετό, αφού του κάνουμε τις πεντούζες και το σκεπάσουμε για 10 λεπτάκια εκεί, ένα τρατάκι, το βγάζουμε και τον τρίβουμε, το σκεπάζουμε, του βάζουμε κουβέρτες από πάνω για να υδρώσει, λέει, του προκαλούμε το πυρετό. Και αυτός ο πυρετός και αυτός ο υδρότας που θα βγάλει θα είναι ο τελευταίος. Γιατί θα μου σκέψει τα φανελάκια, θα μου σκέψει ο ίδιος, ακόμα και τα σεντόνια μπορεί να μου σκεφτούν έτσι, θα βγάλει πολύ υδρότα, μετά είναι περδίκη. Δηλαδή μετά από να σηκωθεί να φύγει να ναι. Είναι δηλαδή πολύ αποτελεσματικό. Θέλει κάποιος άλλος να έρθει να κάνει, να δοκιμάσει. Αυτό που ξέρω, αυτό ναι. Που ξέρω, είναι, βάζεις την πεντούζα, πιο δυνατά μετά από λίγο την ναι. Ξαναβγάζεις και την ξαναβάζεις. Σε πολλά σημεία, ναι. Δηλαδή. Το κάνουν και έτσι, ναι. Δηλαδή γίνεται δηλαδή, και αυτό, δηλαδή. Ώστε να αλλάξει σημείο. Να μην είναι στο ίδιο σημείο, δηλαδή να πάει πιο πέρα. Για την Κρήτη είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Όταν υπάρχει κρυολόγημα, βεντούζες κατευθείαν. Από εκεί. Ναι, βέβαια. Thank you.
χρόνια της. Δουλεύει. Θα κοιμάμαι τώρα. Είδες τι ώρα που... Δηλαδή είναι σαν να σε ρουφάει κάποιος έτσι σαν... Νιώθεις μια αίσθηση δηλαδή ότι κάτι, κάτι γίνεται. Κάποιος επεμβαίνει. Ναι, σε ρουφάει έτσι. Σε ρουφάει, ναι, το χρειάζεται. Όμως, τώρα θα το κάνουμε εν συντομία, γιατί δεν ξέρω τι ώρα έχει πάει, για να μπορέσουμε να κάνουμε κι άλλες θεραπείες. Είπαμε λοιπόν ότι βάζουμε αυτό το χέρι έτσι εδώ, κάνουμε αυτό, τσακ, και κοιτάξτε, έχει βγει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το τραβήξω, κάνω λίγο έτσι, τσακ, παίρνει τον αέρα, έφυγε. Το βλέπετε. Υπάρχει πολύ φελολόγημα, τότε γίνεται κατά κόκκινο από κάτω. Κόκκινο, κόκκινο, σαν να γέρνει. Ναι, σαν μελανιά. Ναι. Μετά περνάει, ναι. Και χωρίς μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, ναι. Θέλω μου και πιάνει λίγο. Βέβαια, για να έρθει και να μαζέψει, να έρθει όλο το αίμα και να το... να ενεργοποιηθεί. Η εντολή δηλαδή είναι έλα εδώ να πάει στο σκοτωμένο αίμα. Ναι, έτσι. Είδες ένα που είναι φίλοι τα... Ναι. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε που... Δεν έκανα. Θέλεις να κάνεις. Τώρα τελείωσε. Βέβαια. Κάτω με εγώ. Εγώ θέλει χρόνο. Ε. Έχω πολύ χρόνο. Έχουμε. Ε. Ποιος θέλει να κάνει. Εσύ να τα κάνεις εσύ μόνο σε άλλο. Εγώ θέλω απλά επειδή μου δεν ξέρω τώρα. Δεν έχεις τίποτα. Κάνε σε μένα. Δεν θέλει όμως. Θα γίνει καλό. Δεν φοβάμαι. Τώρα δηλαδή. Θα βάλω άλλο φοβάμαι. Θα το κάνουμε πιο χαμηλά. Μη σε νοιάζει. Την άλλη φορά. Το κορίτσι εδώ θέλει. Έλα, έλα. Να μου κάνει. Εδώ, τι θα μου κάνει. Ναι, ναι. Να βγάλω το παπούτσι για αυτό. Λοιπόν. Λίγο πιο ψηλά δηλαδή. Έτσι, αυτό είναι. Θες να το μάτσε και να βοηθήσεις ή να έρθεις εδώ, να βοηθήσεις εσύ. Πας έτσι για να ξαναπαρεμβαντείς, να πάρει αυτό εδώ και πάρει τι εδώ και εδώ. Πάρει το κάνεις. Πώς, ναι. Θα το κοιτάξεις και τα βάζεις και κοίτα, κοιτάζεις να μην γύρει. Και λίγο να γύρει, έφυγε. Καταλαβαίνεις. Μόλις πάει να σβήσει, το βγάζεις. Αυτές πιάσανε καιρά, ε, οι πρώτες. Αυτή είναι η μικρούλα. Βάλτε εδώ.
κάποιος άλλο να δει. Ναι. Έλα. Δηλαδή όλη η σκέψη είναι ότι έτσι όπως το βάζεις και το βγάζεις, δεν κάνεις έτσι. Γιατί μόλις κάνεις έτσι φεύγει το διοξίδιο και δεν έχει να τραβήξει οξυγόνο. Οπότε στην ουσία αυτό που είχαμε να καλύψει είναι ότι το οξυγόνο που φάει. Και έτσι γίνεται η Βεντούζα. Βλέψανε μέχρι τώρα μελάνιας, δηλαδή έχεις έξι σκοτωμένο αίμα, δηλαδή βγήκε, ενώ εδώ κάτω είναι... Κάτσε. Περίμενε ένα λεπτό, να σε δροσίσω. Οπότε είναι πάρα πολύ ελευθερό, δεν είναι πόνο. Όχι, αλλά μας φοβίζαν από μικρά. Ο τρόμος δηλαδή, ότι α, τι θα μου κάνει, α, όχι Βεντούρες, α, μη βάλει φωτιά, μη αυτό, μη εκείνο. Φαντάζομαι όταν θα είσαι κρυωμένος, θα είναι πολύ πιο... Βέβαια, το ευχαριστήσεις, γιατί νιώθεις ότι μέσα ο οργανισμός σου, πράγματι, το νιώθεις ότι ο οργανισμός σου επικεντρώνεται εκεί, πάει, λέει, το αίμα προς τα πίσω και πράγματι μετά νιώθεις ότι είσαι ανανεωμένος. Δηλαδή, βγάζει η σπλήνα, βγάζει τα κόκκαλα, καινούριο αίμα και νιώθεις ενέργεια, νιώθεις... Ναι, το κατάλαβα. Σαν να σου έχουμε κάνει εφέμαξη. Έτσι με τις βδέλες, θα πούμε κάποια στιγμή και ίσως το κάνουμε αυτό το μάθημα με τις βδέλες. Όπου αυτές δεν είναι... Τι κάνουν οι βδέλες, είναι πόδινες, αυτές δεν είναι πόδινες. Όχι, καθόλου, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Έντομο, είναι σαν πολύ δυο. Έχει και θα βρούμε επιτέλους εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Απλώς θέλει λίγο να χαράξει με, στο σημείο ή με μια βελονίτσα ή με ένα αριστεράκι και να πάρει το κεφάλι της βδέλας. Μόλις πει το κεφάλι της βδέλας, βάζει μέσα σαν προβοσκίδες και τι κάνει. Το ίδιο το ζωντανό έχει μέσα του μία ουσία που σου δίνει να είναι ανώδυνο, να μην νιώθεις πόνο, να μην νιώθεις... και παρόλα αυτά σου δίνει και την ιδιότητα να έχεις αιμορραγία. Λένε σου το βέβαια. Αλλά τι γίνεται. Με αυτά που σου βάζει και τα μικρόβια που σου βγάζει και το... είναι σαν σου κάνει ένα εμβόλιο. Δηλαδή η ίδια η βδέλα είναι το πιο θεραπευτικό ζώο. Και σε εμάς έχει παρεξηγηθεί ότι σαν βδέλα μου κολλάς, σαν αυτό, σαν εκείνο. Ενώ παλιότερα τις είχαν σε βαζάκια και τις εκτρέφανε, τις μεγαλώνανε, τις είχαν... Κάτι σαν αντισώματα δηλαδή μέσα στον οργανισμό. Ναι, ναι, ναι. Και, κουρβάζει, ναι. Και φανταστείτε ότι, ας πούμε, σε πόνους γονάτων, σε μάζεμα υγρών και τέτοια, τα ρούφαγε όλα. Η βδέλα. Έτσι λέει, δεν χρειάζονταν να σου τραβήξουν, να σου κάνουν... Παρακέντηση. Ναι, παρακέντηση και τέτοια. Δηλαδή, είναι πολύ ωφέλιμο, παρ' όλα αυτά έχει εγκαταλειφθεί. Δηλαδή, φαίνεται σαν βάρβαρο, σαν
δεν του δίνουμε την επιστημονικότητα που χρειάζεται όπως την είχαν οι παλιοί. Έτσι, δηλαδή, οι μέες και οι θεραπευτές, οι παλιοί γέροντες που λέγανε ο Βλάχος και ο ένας ο άλλος και τους ονοματίζανε Βλάχος για να μην πούνε γιατρό και παρεξηγηθούν οι γιατροί, λέγανε ο Βλάχος. Και καλά έχει πρόβατα και κάνει εκρεβάσει τα πρόβατα, άρα μπορεί να κάνει και στους ανθρώπους. Ήταν δηλαδή τίτλος, δεν ήταν ότι ήταν Βλάχος. Λοιπόν, και τα πολύ πολύ παλιά χρόνια ο ίδιος ο Κουρέας έβγαζε δόντια, έβαζε μπεντούζες, είχε στο μαγαζί του τις βδέλες και τις φύλαγε, έτσι, εκτροφή. Και ένα, ήταν δηλαδή ένα μικρό φαρμακείο ήταν, είχε τη στύψη που έχουμε μέχρι σήμερα και βάζουν άμα κοπείς. Εμείς τα έχουμε, δεν τα ξέρουμε πια, έτσι, παλιά οι γιάδες, δεν υπήρχε σπιτικό που να μην έχει στύψη στο φαρμακείο του. Μια πετρούλα είναι, έτσι, που είναι σαν από χώμα. Όπου κοπείς και βάλεις λίγο στύψη, σταματάει η αιμορραγία. Οπότε, επειδή είχαν και τις μεγάλες λεπίδες και λίγο να ξέφευγε, σαν ξέκοβε, σου κατέβαζε κλαπάτσες. Έπρεπε να βάλεις στύψη και να στο κλείσει και να στο εκπλώσει γρήγορα. Να μην κάνει πληγή και αφορμήσει. Λοιπόν, κατανοητά όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Τώρα όσοι το έκαναν δοκιμή, το κατάλαβαν. Ναι. πιστεύω ότι είναι από εκεί πηγαίνετε για να μην τα πω εδώ. Εάν μπορείς να μου δώσεις από μια σάπουκια του Λουφάν κάποια συμπληρωματάρια που είχα έτσι. Κοίτα, το βλέπω, κοίτα εδώ, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Η μέσα τσέκ. Η μέσα, μέσα, μέσα. Η μέσα. Ναι, εκεί. Ωραία. Ωραία, είναι κάποια μικρά σκονάκια για το 12ο, το 12ο, τώρα πας και α, το 12ο Σαββάτου, μια προπόνηση. Λοιπόν, στην αρχή ο Σύλλογος μας λεγόταν Μυθικές Ελληνικές Διαδρομές, σε παρένθεση Κήπος. Είχαμε στο μυαλό μας τον κήπο του Έτριμπου για την αταλαξία του πνεύματος. Πέρα από τις πολλές βιωματικές ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε ιερούς τόπους, σε ασκληπία, σε ιαματικές πηγές, πηγάδια, κρίνες, πέρα από τις 68 πυροβασίες με τον πυρίχιο χώρο μας πάνω στην Ιερή Πυρά, εδώ και 6 χρόνια, εδώ λέει 5, κάθε Τετάρτη στις 6 πραγματοποιούνται δωρεάν συναντήσεις με θέμα υγείας και εναλλακτικές θεραπείες, τεχνικές εστιάσεως, ευεξίας, ανέλυξη του νου, του σώματος και του πνεύματός μας, με σκοπό να ανακαλύψουμε τον ανώτερο εαυτό μας και να φτάσουμε στην ανιδιωτελή αγάπη, την φιλία με αφιλαυτία και αλτρουισμό και έτσι σαν συνοδοιπόρο στο φωτεινό δρόμο της ζωής μας να συνδράμουμε ισότιμα προς όφελος του κοινού συνόλου στους συνεαυτούς μας και περισσότερο σε όλη την κοινωνία, σε όλη την Ιδρώγειο. Η προσφορά, ο εθελοντισμός, το μοίραμα στη ζωή μας είναι ο κύριος στόχος της ομάδας με την οποία έχουμε ονομάσει Πόθος. Πόθος, με τελίτσες το κάθε λέξη, είναι τα αρχικά των λέξεων παγκόσμια ολιστική θεραπεία ομοούσεων συνεαυτών. Είναι παλιότερα το είχαμε διαφορετικά, το είχαμε
παν ολιστική θεραπεία όλων. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα το αναπτύξαμε έτσι, γιατί αν πράγματι δεν είμαστε ομοούσιοι, δηλαδή δεν έχουμε κοινούς στόχους, κοινό όραμα, δεν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι. Δηλαδή, κάποτε που εκπαιδευόμουν στη σοσιοκρατία, μας λέγανε οι δασκάλες ότι αν σε μία ομάδα βάλουμε ένα στόχο να κάνουμε μία εκδρομή ή να κάνουμε κάτι που ενδιαφέρει όλη την ομάδα και ένας γυρίσει και κάνει έτσι, ότι εγώ δεν συμφωνώ, αυτός ο ένας δεν θα έχει καμία σχέση με την ομάδα, αφού η ομάδα έχει πει ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Άρα, για να μην σταματήσει η ομάδα, πρέπει εκείνος να φύγει. Να καταλάβει ότι δεν είναι σε ένα χώρο που είναι κοινός χώρος. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό έχουμε βάλει τη λέξη ομοούσι, δηλαδή να έχουμε τους κοινούς στόχους, να έχουμε, λοιπόν, αυτό που έχουμε βάλει μέσα στην ομάδα μας, σαν θεραπεία, είναι όλες οι τεχνικές των θεραπείων. Δεν ξέρουμε καμία, ούτε βελονισμό, ούτε ρέικι, ούτε ομοπόνο, ούτε όλα έτσι τα συμπεριλαμβάνουμε. Απλώς εμείς έχουμε ξεχωρίσει ότι όλα αυτά δεν είναι το να παπαγαλίσει μια τεχνική και άρα την κάνεις. Αν δεν βάλεις ψυχή, αν δεν βάλεις το με αυτό σου να θέλει να δώσει στον άλλον, και έτσι λοιπόν έχουμε ονοματίσει αυτή την ενέργεια σαν τη 12η ενέργεια που υπάρχει παγκοσμίως, που είναι η αγαποενέργεια. Που εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι δίνεις θεραπεία στον άλλον, δεν τη δίνεις από σένα, τη δίνεις από όλο το σύμπαν. Εμείς απλώς είμαστε το καλώδιο. Σαν να δίνεις καλύτερα και από τον εαυτό σου. Έτσι, δηλαδή με αυτή την αγάπη την αγκιοτελή. Δεν το κάνεις για να σου πει ο άλλος μπράβο. Το κάνεις γιατί εσύ θεωρείς ότι πρέπει να συμβεί έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε ότι κάθε φορά είναι ακόμα καλύτερα. Και αυτή τη φορά έβαλες κρίσταλους και δεν πόνεσα και δεν έκανα και αυτό. Και του έλεγα, αυτό ζητάει το σώμα σου. Δηλαδή πρέπει εμείς να επικοινωνούμε με το σώμα του ασθενή. Όχι επειδή βρήκαμε ένα σώμα εδώ, κάνουμε τα δικά μας. Πρέπει να δούμε τι ζητάει το σώμα. Πού έχει κενά στην άρθρα του. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, η αγαπηενέργεια είναι το βασικό εργαλείο μας που υπάρχει μεταξύ όλων, κυρίως μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Ο στόχος όλων μας είναι να υλοποιηθεί το όραμά μας, ο κήπος του Ασκληπίου. Ένα κέντρο με δωρεάν θεραπείες, όπου στη συνέχεια οι θεραπευόμενοι θα ασκούν την ίδια μέθοδο που αποθεραπεύτηκαν σε άλλους φίλους τους, που θα έχουν τα ίδια, τις ίδιες παρόμοιες τέλος πάντων ενδείξεις. Η ομάδα μας είναι φιλόξενη με διάθεση να αγκαλιάσει όλους τους φίλους που θέλουν να συμμετέχουν στην ανυπιοτελή προσφορά στους συνανθρώπους μας που θα είναι και η συνολική πόλη μας. Κάπως έτσι λειτουργούσαν και τα αρχαία σκηπία. Όταν ακούω σε κάποιους κύκλους ότι τα σκηπία είχαν α θέση, β θέση και φτωχιά θέση, τσαντίζουμε. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούν ένα ολόκληρο θέα στην επίδαυρο που είτε κάτι στην πρώτη θέση είτε κάτι στην τελευταία θέση ακούς το ίδιο και σίγουρα στις πρώτες θέσεις καθόντουσαν οι ασθενείς και στις πίσω-πίσω θέσεις καθόντουσαν οι συγγενείς τους. Γιατί
δεν ήταν το δράμα που θα βλέπανε απλώς. Γνωρίζανε ότι η φωνή των ηθοποιών είχε τέτοιο παλμό από το δάπεδο του θεάτρου, γιατί από κάτω υπάρχουν τεράστια πιούκια, που κάνει ηχείο. Και έτσι και πέσει ένα σέντς και κάνει τίν, ακούγεται μέχρι το τελευταία θέση πάνω. Η φωνή λοιπόν του ηθοποιού έδινε την παλμοκίνηση μέσα σε όλο το θέατρο και οι χτύποι της καρδιάς του καθενός ήταν σε τέτοιο συντονισμό ώστε να γίνεται πραγματική θεραπεία. Δεν πηγαίνανε στο θέατρο απλώς για να ψυχαγωγηθούν, γιατί σήμερα υπάρχουν και θέατρα που δεν ψυχαγωγείς, δεν μπορεί η ψυχή σου κάπου σε ένα ήθος. Απλώς πας για να γελάσεις, για να... Τότε ήταν σχολείο το θέατρο, γιατί σου έδειχνε καταστάσεις που μπορεί να σου συμβούνε στη ζωή σου και πώς πρέπει να τις αποφύγεις για να μην σε πάρει από κάτω το εγώ σου, η εξουσία σου, η ηλικία σου. Δηλαδή στην ουσία ήταν ψυχοδράματα, ήταν εκπαίδευση ψυχής. Γι' αυτό λέμε ψυχαγωγία. Γιατί άβουν την ψυχή σε ανώτερα παιδεία. Και για να φτάσουμε στο τέλος, να σηκωθούμε να θέλει κάποιος κάποια ιδιαίτερη έτσι θεραπεία, γιατί ήρθες τελευταία και δεν σε πήρα καλιά. Λοιπόν, το αριστερό χέρι κοιτάει στον ουρανό και το δεξί κοιτάει στη γη, στη μάνα γη. Δεν ξέρω, έχω μεγάλη χαρά, γιατί νιώθω πριν πολλά χρόνια, δηλαδή πόσο χρόνια τώρα, τέλος πάντων στα 27 μου, όταν βρήκα έτσι ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στα Εξάρχεια, και είπα εδώ θα γίνει ο χώρος που έκανα το πρώτο μεζοδοπολείο, λέγονταν επιστροφή στην Ιθάκη. Ήμουν σίγουρος, κάπως έτσι νιώθω τώρα, αυτή την χαρά και την ερωτική διάθεση με τον κύκλο του Ασκληπίου. Δηλαδή, αυτό που λέω, είσαστε μάρτυρες, στην αρχή έλεγα πρέπει να σκάψουμε, να οικοδομήσουμε, να κάνουμε. Τώρα αυτό που λέω είναι να μας δώσει τα κλειδιά και να μας πούμε, ορίστε, μπείτε και πλέφτε. Και θα γίνει. Έτσι θα γίνει, δηλαδή το περιμένω. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει, έχει γίνει, συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και ο καθένας σας πει μια ευχούλα, έτσι μέσα από καρδιάς. Λοιπόν, σας αγαπάω όλους τους συνεαυτούς μου, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχα εγώ. Να είστε καλά. Γένετο. Και γένετο έγινε. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Μιλάζω. Όλους. Και όλες καλά. Γένετο. Και γένετο έγινε. Προσφορά είναι διατηρήσεις. Γένετο. Εγένετο, έγινε. Καλήνη και αγάπησε το δεύτερο. Γένετο, εγένετο, έγινε. Χαρά σε όλο τον κόσμο. Να ελοποιηθεί σύντομα ο κύκλος του Ασκληπίου. Να είσαι καλά. Γένετο, εγένετο, έγινε. Ευχαριστώ. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τώρα, επειδή βλέπω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Ωραία. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, περιμένω ερωτήσεις να σας απαντήσω. Λοιπόν, σας ακούω, αν κάποιος, ή εσείς αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, σαν ομάδα, σαν εμπειρία, εσύ, Αριστεία, που είσαι πιο από τους πρώτους που
στην ομάδα. Εγώ αυτό που θέλω και επιθυμώ, την καινούργια αυτή παρουσία, της κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά όλοι μαζί. Ναι, ναι, ναι. Θα τις κάνουμε, θα τις κάνουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Κάτσε να πω κάτι καλό εδώ. Αυτό. Εσύ. Εγώ. Να, ναι. Κάτσε να πάρω και εγώ. Χαίρομαι για αυτό που κάνουμε σήμερα, γιατί μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό. Ουσιαστικά είναι σημαντικό, γιατί οι θεραπείες που δίνουμε δεν είναι μόνο μία, είναι όλες μαζί. Όλες μπορούν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, συνοδεμένες από αγάπη, ενέργεια και από καλή πρόθεση. Αυτό έχω να τονίσω. Ότι χωρίς την καλή πρόθεση, χωρίς την αγάπη, δεν λειτουργεί τόσο καλά μια θεραπεία, οποιαδήποτε και να είναι. Αυτό έχω. Και έχω όλες καλό αποτέλεσμα. Θέλεις με τη σειρά σου να πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε, να μας πει και το κορίτσι μου. Από εκεί, ναι, έλα ξεκινάμε από σένα. Μπορείτε να μιλήσετε χωρίς να φαινόσαστε, ναι, ναι. Οπότε εγώ το κάνω έτσι. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Είστε πολύ φιλόξενη ομάδα και ευχαριστώ για τις γνώσεις που πήρα. Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε. Είμαι αισθητικός. Είσαι αισθητικός. Θέλω να πω ευχαριστώ για τα μυστικά που μας αποκαλύπτει μετά από τόσα χρόνια. Την ομοσύνη και την εκτίμηση. Ευχαριστώ. Δηλαδή πιστεύω ότι ήρθε η ώρα που πρέπει να υποθούν πράγματα και να δούμε όπως θα έξω. Τι? Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να θεραπεύουν αντί να έχουν την καλή πρόθεση, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν κάνει θεραπείες, σε ό,τι και να κάνουν, αν δίνουν αγάπη και χάρη και είναι ανοιχτή καρδιά και ανεβάζουν λίγο τη δόνησή τους, μεταδίδουν την ενέργεια τους στους άλλους. Ναι, μπορώ να πω ότι σήμερα ήταν μια μελισσούλα στο σκαλοπάτι εκεί στην εργασία μου και έσκυψα την πήρα στα χέρια μου και είδα ότι είναι πολύ μικρή. Συνήθως όταν βλέπετε μικρούλες μέλισσες είναι οικιακές μέλισσες, δηλαδή έχουν μόλις γεννηθεί και συνήθως αυτές οι οικιακές μέλισσες, εργάτριες, είναι αυτές που δίνουν τον νέκταρ στη βασίλισσα, στη μητέρα τους. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το τελείως διαφορετικό. Οι κόρες να ταΐσουν τη μητέρα. Δηλαδή είναι ένας αντιθυλασμός. Και φυσικά κατάλαβα ότι αυτή ξέφυγε για να είδε λίγο ήλιο, ξέφυγε και έχασε το προσανατολισμό της γιατί βγήκε για πρώτη φορά. Οπότε την πήρα στα χέρια μου, τη ζέστανα, να το ξέρετε αυτό. Και μόλις έφυγε ένα συννεφάκι από τον ήλιο, την έκανε τσακ και πέταξε. Γιατί όταν έχει συννεφιά η μέλισσα κάνει τον προσανατολισμό της. Δεν βλέπει που είναι ο ήλιος, ιδιαίτερα η μικρούλα τώρα αυτή, αν ήταν πιο μεγάλη θα ήξερε. Και έτσι ένιωσα πολύ τρυφερά ότι ακόμα μία μελισσούλα, μία οντότητα
θα είναι ευχαριστημένη. Θα ένιωσε όλη αυτή την αγαποενέργεια που λες, που δεν χρειάζεται να μιλήσεις, δεν χρειάζεται να πεις λόγια. Δεν χρειάζεται να πεις ότι εγώ τώρα σε βάζω εδώ για να σε ζεστά, αυτά που σας είπα εγώ τώρα. Όλα αυτά ήταν μάτια, δεν χρειαζόταν. Η επικοινωνία ήταν ότι είσαι μία οντότητα, είμαι μία οντότητα, σου προσφέρω και κάποια στιγμή θα μου προσφέρεις εσύ μία άλλη βοήθεια. Μπορεί να είναι η αδερφή σου, ξέρω εγώ να είναι. Και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη φύση, με τα δέντρα, με τα φυτά και με τους συνανθρώπους. Καρδιά με καρδιά. Πρέπει να αναπτύξουμε το συναίσθημα. Πρέπει να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση που δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Είναι σε χαμηλό επίπεδο η ενσυναίσθηση. Την έχουμε αντικαταστήσει με το κουτσοπολιό, με την κριτική την άσχημη, με την κατάκριση, με την κοίτα πώς είναι αυτός, κοίτα τι είναι αυτό, κοίτα πώς είναι αυτό. Δηλαδή, να δούμε τα κακά στοιχεία του άλλου σαν πρωτεύοντα και όχι τα καλά, να ανακαλύψουμε ποια είναι τα σημαντικά, ώστε να τα δώσουμε, να τα βγάλει στην επιφάνεια, να ωφελήσει και τον ίδιο και εμάς. Δηλαδή, αυτή η προτροπή πρέπει να έχουμε στις σχέσεις μας. Όχι διαρκώς γιατί είσαι θυμωμένος, γιατί είσαι μουντρωμένος, γιατί δεν γελάς, γιατί δεν μιλάς, γιατί... Αυτό είναι κακή κριτική. Δίνουμε στον άλλον ένα χαρακτηρισμό. Του δίνουμε στον άλλον μία εικόνα μας. Άμα, όπως η αριστεία, μεταμορφώσει τον άλλον και του βγάλει την καλύτερη ποιότητά του, είναι αναγκασμένο να βγάλει την καλύτερη ποιότητά του. Αναγκάζεται. Θέλει, δεν θέλει. Κινητοποιούμε το καλό του κομμάτι. Υπάρχει το καλό και το κακό που υπάρχει μέσα μας. Εξαρτάται πώς στέλνουμε τη διάθεσή μας, την αγάπη μας, τη ματιά μας, την αγκαλιά μας, την αγαποενέργειά μας, για να μπορέσει και ο άλλος να βγάλει αυτό το καλό κομμάτι που σίγουρα υπάρχει μέσα του. Ναι. Ωραία. Παράλληλα, δεν χρειάζονται λόγια. Η ματιά, η κίνηση, όλα αυτά μιλάνε. Mm-hmm. Ωραία. Ποιος άλλος, εσύ είπες, Δεν είπα εγώ, αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω για την καινούργια εμπειρία που είναι. Δεν το γνωρίζω και από φόβο κάποτε μου πρότειναν, αλλά φοβήθηκα πάρα πολύ και διαπίστωσα ότι είναι ένα απλό πράγμα τελικά, δεν φωνάζει, δεν είναι επώδυνο. Ναι, ναι. Και θεραπευτικό. Δηλαδή, όταν είσαι κρυωμένος ή έχει κάποιο, σίγουρα έχει θεραπευτική δράση. Και ήταν μια καινούργια εμπειρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Την Κυριακή που ήμασταν μαζεμένοι εδώ, μία κοπελιά λιποθύμησε. Τρέξαμε έτσι καμιά δεκαριά άτομα έτσι από πάνω της κτλ. Και κάποια στιγμή έφτασα εγώ στο δίπλα της και υπάρχει ένα σημείο που θέλω να το δείτε και να σας το δείξω. Βρίσκεται έτσι όπως είναι εδώ η κλίδα, από εδώ ξεκινάει ανάμεσα στις πλευρές το πρώτο βαθούλωμα, στο δεύτερο βαθούλωμα εδώ και στο σημείο που είναι στο σημείο του στήθους θα δείτε υπάρχει ένα νευράκι. Αν αυτό το νευράκι το πιέσετε, μπορεί ο άλλος να έχει πάθει ατύχημα και να είναι σε αφασία. Μόλις ενεργοποιήσεις αυτό, θα ανοίξει τα μάτια και θα σου μιλήσει. Είναι δηλαδή ένα βασικό σημείο που πρέπει να ξέραμε όλοι από τα σχολεία μας, που μπορεί ανά πάσα στιγμή μια λιποθυμία, κάτι, οτιδήποτε συμβεί σε ένα διπλανό μας, να το εφαρμόσουμε
και την ίδια στιγμή εκείνο νιώθει ότι κάτι περνάει μέσα του και παίρνει δύναμη. Ακόμα και εσείς οι ίδιοι, όταν έχετε ένα μικρό τρακ, αν θα το κάνω καλά, αν θα μπορείτε, ναι, και το άλλο, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε με μια αυτοκίνηση, δηλαδή δεν σας βλέπει ο άλλος, κάνετε αυτό εδώ το πράγμα, έτσι το πιέζετε και το αφήνετε, παίρνετε μερικές εισπνοές, εκπνοές και είσαστε, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε τρακ, ούτε άγχος, ούτε ηρεμείτε. Μπορείτε να πείτε δηλαδή άνετα μια ολόκληρη ομιλία χωρίς να υπάρχει τρακ, ταραχή ή φόβος. Λοιπόν, ναι. Έχουμε 5 λεπτά, θα μπορούσαμε να στείλουμε λίγο ενέργεια στην κοπέλα που είπε η Φωτεινή. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κλείσουμε το live και να ναι, βέβαια. Γιατί θα το κλείσουμε. Θα το κλείσουμε, θα σας χαιρετήσουμε και ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο να τα πούμε. Εθνάρχου Μακαρίου 2-1 και κοντά στο Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού. Απ' την άλλη πλευρά είναι η Λένωνα, είναι το τέλος της Λένωνα. Μπορείτε να έρθετε, τι ώρα ξεκινάει, 8. 10 με 6 Σάββατο και Κυριακή. 10 με 6, μπορεί να έρθει από τις 9.30 να ετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ το φιλόξενο χώρο εδώ του Μελλοτόκριτου και όλη την ομάδα του και όλους τους ανθρώπους που γι' αυτό έχουμε συναντηθεί και όλες και έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας. Έρωστε και να αγαπάτε όσο μπορείτε περισσότερο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Το φάρμακό μας. Η αγαπή είναι αλήθεια.